αμέσως κάνουν και μία εστιατική φωτογράφηση, ξέρω εγώ, και μέσω από αυτή τη φωτογράφηση ίσως να προωθήσουν και την δουλειά τους. Εσύ θα τολμούσες να το κάνεις. Δεν σου λέω εστιατική, έτσι. Όχι, να κάνουν μόδα. Εντάξει. Να κάνουν κατάλογο με ρούχα. Δεν ξέρω αν θα έμπαινα στο τρυπάκι να κάνω κάτι τέτοιο. Σου έχουν κάνει πρόταση. Ποτέ, όχι. Δεν σου κάνουν παλαιότερα μου είχαν κάνει πρόταση να συνεργαστώ με ένα πρακτορείο μοντέλων για να κάνω φωτογραφίσεις. Απλά τότε και σαν πιο μικρός που ήμουνα δεν μπορούσα να το σκεφτώ σοβαρά. Σήμερα αν γινόταν μια τέτοια πρόταση δεν ξέρω. Θα αφήνω στο τραγούδι για κάτι άλλο. Όχι. 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 Παρόλη την ανασφάλεια που βλέπεις ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι σίγουρα. Τα μεροκάματα λιγοστεύουν, τα μαγαζιά δουλεύουν λιγότερες ώρες, λιγότερα μεροκάματα είναι. Δεν νιώθεις αυτή την ανασφάλεια ώστε να πεις ίσως και να σταματήσω το τραγούδι? Πιστεύω πολύ στον εαυτό μου και σε αυτό μου βοηθάει ο κόσμος που ακολουθάει στο... είτε βρίσκομαι σε κάποιο μαγαζί, είτε στις συναυλίες που κάνω. Ο κόσμος μου δείχνει ότι η δουλειά μου έχει απήχηση. Η ανταπόδοση οπότε... του κόσμου είναι θερμή απέναντι. Ναι, βέβαια, είναι πολύ θετική. Αυτό με βοηθάει και μου δίνει δύναμη για να συνεχίζω. Το καλύτερο σχόλιο, κριτική που σου έχει κάνει κάποιος? Το καλύτερο σχόλιο. Ένα που σου έχει μείνει περισσότερο. Από κόσμο, όχι από κριτικούς ή από ανθρώπους που γνωρίζουν ή είναι μέσα στη χώρα. Ή από τις κοπέλες, εγώ θα έλεγα. Από τους γνωστές σου, από κόσμο. Οι κοπέλες, εντάξει, συνήθως είναι λίγο υπερβολικές πάντα. Αλήθεια? Ας πούμε, τι εγώ θέλω να σου ρωτήσω, πέρα από το καλό, να σκεφτείς και το πιο αρνητικό. Και θέλω να μου πεις αν τα αρνητικά σχόλια τα δέχεσαι, δηλαδή με θέμα... Δηλαδή τα δέχεσαι ή τα απορρίπτεις. Τα αρνητικά τα δέχομαι πολύ πιο εύκολα και ψάχνω να δω γιατί. Και γιατί και τα πιστεύω τα. Ναι, ψάχνω να δω γιατί για να το διορθώσω όλο αυτό που αν ενδεχομένως κάτι δεν αρέσει. Σε επηρεάζουν, ναι. Όχι, με βοηθάνε να συνεχίσω παρακάτω με πολύ πιο μεγάλη δύναμη. Για πες δηλαδή, οι κοπέλες τι αντιδράσεις έχουν απέναντί σου, τι έχουν κάνει? Οι κοπέλες, εντάξει, συνήθως από τη στιγμή που ένας άντρας σου αρέσει, τότε προσπαθούν. Μην μου πεις ότι ξεσκίζουν ρούχα, όχι, ζητάνε όχι. Αυτό. Όχι. Εντάξει, αυτόγραφα εντάξει, ζητάνε. Απλά όχι, να σκίσουν ρούχα, εντάξει. Να σου ζητήσουν αριθμό, να σου πούνε. Να υπογράψει εγώ στο σπίτι, ναι, εντάξει. Ναι. Το έχει κάνει, γι' αυτό σου λέω. Τα έχει κάνει, γι' αυτό σου λέω. Τα ξέρω. Δεν τα έχω κάνει. Μην ακούς τι λέει ο μαέστρος μου. Συγκοφαντίες είναι όλα. Λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο αξίζει περισσότερο στη ζωή σου, φίλε μου? Η οικογένειά μου και η μαμά μου. Αυτό ήθελα να ακούσω. Και θέλω Μανούλα. Να πάμε σε τραγούδι πραγματικά και να τελειώσουμε έτσι. Να ρωτήσω ευχάριστα μουσικά, βεβαίως. Ήθελα να σε ρωτήσω, έχεις πρότυπα σε αυτό το χώρο, με ποιον θα ήθελες να συνεργαστείς κάποια στιγμή? Με αρκετούς θα ήθελα να συνεργαστώ. Με τον Χρήστο τον Δάντη, με τον Στέλιο τον Ρόκο. Ποιο ροκ καλλιτέχνες? Ναι. Ωραία. Είσαι πιο ροκ σε αυτό το στυλ. Λοιπόν, πάμε να τελειώσουμε με μουσική, εντάξει. Τι θα ακούσουμε? Αρκετά τραγουδάκια πάντως, γιατί από ό,τι μου λένε εδώ από το κοντρόλ θέλουν τραγούδι. Τι να κάνουμε? Τραγούδι! Θέλουμε πολύ. Τραγούδι. Ο λαός ζητάει τραγούδι. Είστε ερωτευμένοι? Γιατί είναι κανείς που δεν άλλη ερώτηση! Εσύ είσαι! Λίγο, όχι καιρό. Στο εύχομαι να ερωτευτεί. Για τους ερωτευμένους τηλεθεατές που μας βλέπουν. Να σου πω, πριν ξεκινήσουμε το τραγούδι. Ακριβώς. Και μια που μου λες ότι δεν είσαι ερωτευμένος, πιστεύεις στους έρωτες του καλοκαιριού? Γιατί τώρα το καλοκαίρι υπάρχουν πάρα πολλοί έρωτες, λένε, έτσι. Πιστεύεις ότι είναι εφήμωροι? Καλοκαιρινοί έρωτες τελειώνουν το Σεπτέμβριο. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε, πάμε. Ρώτησέ μου ό,τι θες για την αγάπη. Κι αν μετά από μας εκείνη θα υπάρχει. Ρώτησέ με για τα σύνορα του κόσμου, για τα δύσκολα που θες να μάθεις πως μου. Μόναχα μη με ρωτήσεις αν θα πέθαινα για σένα. Η απάντηση μωρό μου είναι εύκολη για μένα. Πιο πολύ από όσο φαντάζεσαι, πιο πολύ από όσο φοβάσαι, πιο πολύ από ό,τι ονειρεύεσαι. Μες στα χέρια μου όταν κοιμάσαι. Πιο πολύ από όσο φαντάζεσαι, πιο πολύ από όσο φοβάσαι, πιο πολύ από ό,τι ονειρεύεσαι.
στα χέρια μου όταν κοιμάσαι. Πιο πολύ από μένα σ' αγαπώ. Πιο πολύ από μένα σ' αγαπώ. Λοιπόν, σκέψου. Τι να πούμε. Θα συνεχίσουμε ερωτικά. Πες κάποιο του ρόκου αν θέλεις. Δεν μαζεύει, ένα του ρόκου, ναι. Που σου αρέσει κιόλας. Αυτό μπορείς να μας πει το... Ρουμπίνια. Ναι, ναι, μάλιστα. Αυτό θέλουμε. Σμαράδια και ρουμπίνια θα σου φέρω. Απ' της Ινδίας τις μακρινές ακτές. Σμαράδια και πολύτιμα στολίδια. Σώπασε μωρό μου και μην κλαις. Εννιά, 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 εννιά μου, καραμελένια μου, εννιά μου. Εννιά, 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 εννιά μου, καραμελένια μου, εννιά μου, α, εννιά μου. Και έμεινα εδώ να μην σου λείψει τίποτα. Έμεινα εδώ να μην φοβηθείς, να μην μείνεις μόνη σου κι εγώ στο τίποτα. Έμεινα εδώ να μην μαραθείς. Σου γράφω, όχι. Τι άλλο να πούμε. Εν τω μεταξύ θα σου λέγα να πεις ακριβώς αυτό μετά, το έμεινα εδώ του Ρόγκου. Σ' αρέσει Νίκη. Μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Κάτι από πορτοκάλωγλου, αχθάλασσά μου σκοτεινή. Αχθάλασσά μου σκοτεινή, ναι. Αφού έχει ήλιο τώρα. Έχει ήλιο, κάτι καλοκαιρινό. Λοιπόν, θα σας πω ένα αγαπημένο μου του Ρόγκου. Ναι, θα το φέρω κάπου, στη μαμά. Πόσες φορές. Ωραίο. Στη μαμά. Ωραία, πάμε. Την πόρτα χτυπάς, κάτι ζητάς. Πάλι μοναχή σου έχεις μείνει. Κάτι δεν πάει, κάτι πονάει. Κάτι σε λιώνει και σε πνιγεί. Έρχονται στιγμές που δεν μπορείς. Θες να βγεις στους δρόμους να ουρλιάξεις. Έρχονται στιγμές που απορείς. Το όνομα μου θέλεις πάλι να φωνάξεις. Πόσες φορές θα σου το πω. Πόσες φορές θα στο φωνάξω. Εσύ σε ό,τι αγαπώ. Και το λιμάνι που θα ράξω. No, no. Πόσες φορές θα σου το πω. Πόσες φορές θα στο φωνάξω. Λοιπόν, είναι το αγαπημένο σου, ε? Είναι από τα αγαπημένα μου. Λοιπόν, θα κλείσουμε με την δισκογραφική σου δουλειά. Ακριβώς. Τάσο. Έφτασα, ναι, ναι. Θέλω να κλείσουμε το τραγουδάκι σου που άρεσε πάρα πάρα πολύ. Και καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσίαση σήμερα εδώ στην εκπομπή μας, εδώ στα Νέα Φλογιτά, στο Πασά Beach Bar. Έτσι και φυσικά θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον κύριο Σαουλίδη που είχε την ευγενή καλοσύνη να είναι κοντά μας, έστω και από μακριά. Κύριε Πέτρο, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Έτσι. Και πάνω απ' όλα κύριε, σηκωθείτε παιδιά, σηκωθείτε έτσι να τελειώσουμε έτσι ευχάριστα, όμορφα και ωραία. Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε και εσάς κυρίες και κύριοι που μείνετε κοντά μας. Εμείς φυσικά ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε καλά, να περνάτε υπέροχα και μην ξεχνάτε, έτσι. Αύριο ξημερώνει μια καινούργια μέρα. Πάμε, μαέστρο! Κάτι σου είχα πει. Πως δεν θα αντέξω άλλο.
μας οι αδιαφορήσεις. Και με στείλες πιο κάτω. Κάνε κάτι σου είχα πει, πως δεν μπορώ να ζήσω μαζί με εγκατέλειψες. Και πίσω δε γυρίζω. Τώρα με ψάχνεις να με βρεις, συγγνώμη να ζητήσεις, πως είναι η αγάπη να μου πεις και πίσω να γυρίσεις. Τώρα με ψάχνεις να με βρεις, συγγνώμη να ζητήσεις, πως είναι η αγάπη να μου πεις και πίσω να γυρίσεις. Τώρα μόνο μου, ελεύθερος να ζήσω, και μη με ψάχνεις να με βρεις. Στο είπα δε γυρίζω. Τώρα με ψάχνεις να με βρεις, συγγνώμη να ζητήσεις, πως είναι η αγάπη να μου πεις και πίσω να γυρίσεις. Τώρα με ψάχνεις να με βρεις, συγγνώμη να ζητήσεις, πως είναι η αγάπη να μου πεις και πίσω να γυρίσεις.